Ακρόπολης. Τέταρτη αγωνιστική εμβόλυμη σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Ομόνια Σταυρούπολης, ΑΣ Ιωνικός. Όλα έτοιμα με τους φιλοξενούμενους στη σέντρα για να ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του αγώνα. Με το παιχνίδι σίγουρα να παρουσιάσει το δικό του ενδιαφέρον. Με τις δυο ομάδες να καλούνται σίγουρα να διεκδικήσουν τη νίκη σήμερα του αγώνα. Ξεκινάει το παιχνίδι για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θα τα πούμε όλα με τη σειρά σε έναν αγώνα που σίγουρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φυσικά οι δύο ομάδες καλούνται να διεκδικήσουν τα αυτονόητα και την επιτυχία του αγώνα. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για να πούμε πρώτα απ' όλα πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι που όπως αντιλαμβάνεστε και οι δύο πλευρές έχουν στόχο τη νίκη. Σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική της Α κατηγορίας της Μακεδονίας που έχουμε εμβόλυμη εδώ στο γήπεδο της Ανολιούπολης, η Ομόνια Σταυρούπολης υποδέχεται τον Ιωνικό στη σημερινή αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να πω καταρχήν ο κύριος Ηλίας Χαψάς είναι ο διαιτητής του αγώνα με τους Βασίλη Νασιόπουλο και Νίκο Κατλίδη. Δεύτερο βοηθό. Ο τεχνικός ο Γιάννης Ανανιάδης ξεκίνησε για την Ομόνια Σταυρούπολης με Γεωργόπουλο Καδοκάρια, Φελεκίδης, Ζαμανόπουλος, Γεωργιάδης, Καραούλας, Τσούλε, Ιβανάη, Γιαννουκίδης, Τρόπιος, Κοτάκης και Καρατσίδης. Αυτή είναι η δεκάδα της Ομόνιας που είναι με τα πράσινα χρώματα. Από την άλλη, ο Σοκράτης Κουνουζίδης για τον Ιωνικό ξεκίνησε με Καραμπέση, Σκέμπη, Σκουλαριώτη, Δεκάκη, Πασφαλά Νίκο, Φουστερίδη, Βογιατζή, Τασουλίδη, Καρατζιώτη, Καπρέτζο και Προδρόμου. Αυτά όσον αφορά βέβαια τις 11 των δύο ομάδων σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε και όπως είπαμε διεξάγεται για την τέταρτη αγωνιστική που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα κριθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έτσι λοιπόν η ομάδα της Ομόνιας Σταυρούπολης υποδέχεται τον Ιωνικό με στόχο βέβαια την νίκη δύο ομάδες και μια καλύτερη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Η μπάλα παίζεται τώρα από δεξιά για την Ομόνια Σταυρούπολης τώρα που έχει την κατοχή της μπάλας. Πάνε να γυναστούν εκεί που θα γυρίσει πίσω για να γίνει ο Γεωργόπουλος αποδέχτης της μπάλας. Η μπάλα τώρα είναι σε κατοχή τώρα από δεξιά για τον Ιωνικό, ο οποίος προωθεί την μπάλα μπροστά. Προσπαθεί τώρα να βγάλει μια σέντρα εκεί που πήγε ο Καπρέτζος. Η μπάλα θα αναπηδήσει εκεί σε ένα χώρο. Με τους παίκτες της Ομόνιας τώρα προσπαθούν να συνεργαστούν. Για να δούμε τώρα μια πλευρά που πήγε να βγει. Δεν πέρασε η μπάλα, κατέληξε πίσω. Ξανά τώρα προσπάθεια για την Ομόνια που βγαίνει τώρα με τον Κώστα τον τρόπο. Σέντρα. Για να δούμε, επιμένει τώρα ο Καραούλας, ο οποίος γίνεται αποδέκτης. Τελικά έχουμε υπόδειξη εδώ offside και είναι κατοχή για τον Ιωνικό. Είμαστε ήδη στα πρώτα 2 λεπτά του αγώνα. Παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, το πολύ ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό αγώνα της Ένωσης Μακεδονίας για την Α κατηγορία. Τέταρτη αγωνιστική και βόλυμη. Ομόνια Σταυρούπολης, ΑΣ Ιωνικός 0-0. Ένα παιχνίδι που παρουσιάζει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον και θα το δούμε αυτό πώς θα κριθεί στη συνέχεια του αγώνα. Εδώ ζητάνε ένα χέρι. Η μπάλα είναι σε κατοχή. Για την ομάδα του Ιωνικού με τον Νίκο Πασπαλά.
ο οποίος τροφοδοτεί τώρα δεξιά. Προσπάθησε εδώ να βγάλει μια σέντρα, δεν πέρασε η μπάλα. Είναι πίσω τώρα στα πλάγια με τον Δεκάκη, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει μια βαλιά μπροστά. Για να δούμε όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Σε έναν αγώνα που έχουν κοινό στόχο οι δύο ομάδες στην νίκη. Τέταρτη αγωνιστική ευόλυμη, θυμίζω, στην Α κατηγορία, συγγνώμη, της Ένωσης Μακεδονίας. Σε αυτό τον πρώτο όμιλο, Ομόνια Σταυρόπολης Ιωνικός, πάντα στο 0-0. Πλάγιο τώρα για τον Ιωνικό που παίρνει θέση με τον Σκέμπη να το εκτελέσει. Σκέμπης άφησε την μπάλα πίσω από τα πόδια που άλλαξε ωραία ο Δεκάκης. Έκανε την κίνηση εκεί. Προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά. Έγινε τώρα μια παλιά τώρα, με πρόθεση τώρα, για να δούμε. Θέλει να τρέξει. Διεκδικεί την μπάλα, πετάγεται ο Πασπαλάς ο Νίκος, παραχωρεί το πλάγιο. Για να δούμε όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον. Μια και οι δύο ομάδες προσπαθούν βέβαια να τα δώσουν όλα, προκειμένου να φτάσουν στην επιτυχία του σημερινού αγώνα. Πάντα από το κήπεδο Τσάνο Λιόπολης, όπου διεξάγεται το παιχνίδι, θυμίζω, Ομόνια Σταυρόπολης Ιωνικός 0-0. Διώξουμε τώρα απευθείας. Με την μπάλα τώρα μπροστά, να προσπαθεί με το κορμί του να κατεβάσει ο Καρατζιώτης. Δεν μπόρεσε. Η μπάλα φτάνει από την άλλη μεριά. Κάνει την κίνηση και προσπαθεί τώρα να αλλάξει. Με προθυμένο τον Καπρέτσο, ο οποίος θέλει να παίξει ωραία το 1-2. Κάνει την παλιά του. Θέλει να βγει. Κόβεται. Έρχεται τώρα γρήγορα. Προωθεί την μπάλα σε ένα χώρο που βγαίνει τώρα και μαζεύει την μπάλα ο γκολκίπερ εδώ του Ιωνικού, ο Καραμπέτσης. Για να δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό παιχνίδι, που όπως αντιλαμβάνεστε και οι δύο ομάδες ζητάνε βέβαια μια καλύτερη συνέχεια στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Έτσι θα βρεθούν αντίπαλοι σήμερα στο σημερινό αγώνα πρωταθλήματος της Α κατηγορίας της Μακεδονίας, στην τέταρτη αγωνιστική. Ομόνια Σταυρόπολης και Ιωνικός μένουν στο 0-0. Από εκεί και πέρα προσπαθούν να βρουν τις άμεσες λύσεις μπροστά για να μπορέσουν να φτάσουν σε κάποιο γκολ που θα δώσει και ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Και είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να δείξουν το χαρακτήρα τους και να φανούν πιο ανταγωνιστικές στις τελικές προσπάθειές τους. Ο πορτιέρο εδώ του Ιωνικού Καραμπέτσης πρόσθεσε την μπάλα δεξιά. Από τα πόδια τώρα γρήγορα για τον Ιωνικό. Πασπαλάς ο Νίκος που τροφοδοτήθηκε με τον Δεκάκη να πέσει μπροστά. Δεκάκης τώρα βγάζει μπαλιά για τον Βογιατζή. Βογιατζής διεκδικεί την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει ένα σουτ. Δεν πέρασε. Έχουμε τώρα την μπάλα να είναι για τον Ιωνικό. Για να δούμε όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Και είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να δείξουν σίγουρα ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο με στόχο την νίκη. Εδώ προσπαθεί να βγει, αλλά έβαλε τα πόδια του και χρεώθηκε με φάουλ ο Κοτάκης. Καπρέτζος για τον Ιωνικό. Τροφοδότησε την μπάλα εκεί που γύρισε και τον Τασουλίδη. Το λάθος, βγαίνει η Ομόνια τώρα μπροστά. Θέλει να περάσει ο Τσούλε. Δεν μπόρεσε. Κλέβει όμως και επαναφέρει τώρα η Ομόνια που περνάει την μπάλα τώρα μπροστά. Για να δούμε, κάνει την κίνηση. Ο Καραούλας βγάζει τώρα μπροστά. Ο Γιαννουκίδης τώρα βγαίνει. Για να δούμε, πατάει την μπάλα. Πήγε να ολοκληρώσει εκεί με τον Τρόπιο. Το σουτ και μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για την Ομόνια, φίλες και φίλοι. Εδώ ήταν μια φοβερή συνεργασία. Και έτσι λοιπόν με αυτό το γκολ οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ και παίρνουν σίγουρα σαφές προβάδισμα μετά από αυτή την ωραία εξαιρετική ενέργεια. Στο 8ο λεπτό του αγώνα. Να λοιπόν που η Ομόνια Σταυρόπολης ανοίγει το σκορ και σίγουρα κάνει μια πολύ καλή αρχή. Με σκόρε τον Ιβανάη λοιπόν η ομάδα της Ομόνιας προηγείται με 1-0 με αυτή την ωραία συνεργασία. Έτσι λοιπόν οι κυπεδούχοι πολύ νωρίς παίρνουν προβάδισμα και ανοίγουν το σκορ για να δώσουν και ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Αντεπίδες τώρα για τον Ιωνικό που θέλει να βγει. Ο Γεωργόπουλος με τα βήματά του κάνει έξοδο, μαζεύει την μπάλα πριν προλάβει εκεί να τον απειλήσει ο Βογιατζής. Δεξιά Γεωργόπουλος άλλαξε την μπάλα.
Η ενέργεια του να περάσει μπαλιά μπροστά. Για να δούμε, Τσούλε. Περνάει ωραία. Πατάει την μπάλα. Για να δούμε. Ιβανάει ο σκόρ του αγώνα. Πήγε να παίξει τον αδειό. Με τον Τρόπιο δεν μπόρεσε. Σίγουρα ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την Ομόνοια Σταυρόπολης που χάρη στον κόλ του Ιβανάη μετά από εξαιρετική ενέργεια προηγείται 1-0 του Ιωνικού στο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής για την Α κατηγορία. Συμπληρώνουμε το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο γήπεδο της Ανολιούπολης. Ακουτείτε φίλες και φίλοι το πολύ διαφορό παιχνίδι σε περιαφή του Σωτήρη Καρασαρίδη στα πλαίσια της Ένωσης Μακεδονίας. Σαν ένα αγώνα που έδειξε από τα πρώτα λεπτά το ενδιαφέρον που έχει και το κίνητρο που έχει ο αγώνας. Από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού. Η μπάλα τώρα είναι δεξιά, που προσπαθεί να περάσει. Η κίνηση τώρα που κάνει γρήγορα, προσπάθησε να περάσει ο Καπρέζος, δεν μπόρεσε. Έρχεται τώρα γρήγορα δεξιά. Καλύπτει τώρα με την μπάλα ο παίκτης εδώ του Ιωνικού. Φάουλ που υποδεικνύει. Να πω ότι ο Ηλίας ο Χαψάς διευθύνει τον αγώνα με τους Βασίλη Νασιόπουλο και Νίκο Κατλίδη. Ενώ συμπληρώνουμε φίλες και φίλοι το πρώτο δεκάλεπτο. Από το 8ο λεπτό ο Ιβανάη έβαλε μπροστά την Ομόνοια Σταυρούπολης που προηγείται με 1-0. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και από τις δύο ομάδες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή αναμέτρηση. Με κοινό στόχο τη νίκη. Με σκόρ θυμίζω τον Ιβανάη από το 8ο λεπτό. Φάουλ τώρα για τον Ιωνικό που παίρνει θέση ο Καπρέτζος, το εκτελεί. Μπάλα κεφαλιά από τους αμυντικούς εδώ της Ομόνοιας που βγάζει την μπάλα έξω. Γύρισε τώρα γρήγορα, προσπάθησε ο Τσούλε να βγει. Να πούμε και τις εντεκάδες για ακόμη μια φορά έτσι για το γραπτό τύπο αν είναι έτοιμος. Να πω ότι η Ομόνοια ξεκίνησε με Γεωργόπουλο Καδοκάρια, Φελεκίδη, Ζαμανόπουλο, Γεωργιάδη, Καραούλα, Τσούλε, Ιβανάη ο σκόρερ, Γιαννουκίδης, Τρόπιος, Κοτάκης και Καρατσίδης. Η ομάδα του Γιάννη Ανανιάδη. Από την άλλη ο Σοκράτης Κουνουσίδης για τον Ιωνικό ξεκίνησε με Καραμπέση, Σκέμπη, Σκουλαριώτη, Δεκάκη, Πασφαλά, Νίκο. Εδώ είδαμε ένα σούτορα που έγινε από τον επιθετικό τον Καμπρέτσο. Η μπάλα έφυγε λίγο από το δοκάρι του Γεωργό Πλάουτ. Δεκάκης, Πασφαλάς, Νίκος, Φουστέρης, Βογιατζής, Τασουλίδης, Καρατζιώτης, Καπρέτσος και Προδρόμου. Αυτά όσα αφορά τα πρώτα 12 λεπτά του αγώνα. Με τον κόλ του Ιβανάη, η Ομόνοια έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι που προηγείται με ένα 0. Γεωργόπουλος. Θα βγει τώρα έξω και θα ανοίξει την παλατσούλε. Συνεργάζεται, αλλά πάει και να κάνει το κλέσιμο και καταφέρνει ο Φουστερίδης. Πάει να γίνει τόσο τώρα για τον Ιωνικό. Για να δούμε, θέλει να ολοκληρώσει τη βάση. Ήρεμα υπέστη εδώ η αμυντική. Καρατσίδης τώρα με την μπάλα. Προσπαθεί και βγαίνει από τα πλάγια. Ο πρώτος ωραία. Για να δούμε. Κοτάκης. Απλώνεται τώρα γρήγορα στην επιθετική γραμμή. Δεν μπόρεσε εδώ να ακολουθήσει κάποιον. Έχασε την μπάλα αφού νίκησε ο Νίκος Πασφαλάς την κατοχή και άλλαξε γρήγορα. Για να βγάλει τον Φουστερίδη. Καπρέτζος προσπάθησε, η μπάλα βγαίνει τώρα πίσω. Ο Καραμπέσης και μπλοκάρει την μπάλα. Ένα πολύ γρήγορο γκολ και σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Αναδεικνύεται το παιχνίδι της τέταρτης ευόλυμης αγωνιστικής για την Α κατηγορία της Ένωσης Μακεδονίας. Που ξεκίνησε σίγουρα με ένα πολύ γρήγορο γκολ των γηπεδούχων. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα πράγματα στη συνέχεια και τις αντιδράσεις με την Ομόνοια να έχει πάντα τον πρώτο λόγο και η ομάδα του Ιωνικού να ψάχνει τις λύσεις. Για να δούμε. Είναι ένα παιχνίδι που σαφώς οι δύο πλευρές θέλουν την νίκη για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη συνέχεια στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Θα βγει για λίγο έξω ο Πεσίδος Ομόνοιας, η μπάλα στα πόδια τώρα, Γεωργιάδης. Έρχεται τώρα μπροστά ο Τσούλε. Γεωργόπουλος κάνει την κίνηση. Έχουμε την μπάλα πλάγιο για τον Ιωνικό. Προδρόμου αφήνει την μπάλα, εκτελείται γρήγορα με τον Φουστέρη τώρα να γίνεται κάτοχος. Άνοιγμα τώρα μπροστά, δεν πέρασε στις κόντρες. Κλέβει την μπάλα η Ομόνοια που βγαίνει τώρα μπροστά. Προθείται γρήγορα τώρα ο Τρόπιος ο Κώστας.
με τον Γιαννουκίδη, συγγνώμη, που γίνεται κάτοχος. Γιαννουκίδης τώρα με την μπάλα. Θέλει να περάσει. Επιμένει ο Γιαννουκίδης. Για να δούμε, κρατάει την μπάλα. Πάει κοντά το Τσούλε. Κλέβει την μπάλα ο Βογιατζής. Τσούλε επαναφέρει όμως πάλι. Γύρισε τώρα πίσω. Καρατσίδης. Δεξιά για τον Γεωργιάδη. Αυτός τώρα πιο μπροστά, βγάζει τον Κοτάκη, αυτός θα κάνει μια παλιά μπροστά, πάει να γίνει το σούτ από τον παίκτη της Ομόνιας. Προσπάθησε εδώ η Βανάη να ζητήσει ένα δεύτερο γκολ και να πλασάρει τον Καραμπέτσι. Σίγουρα επιθετικό ποδόσφαιρο από την γηποδόγο ομάδα, με την Ομόνια Σταυρό σαφώς να μπαίνει ψυχικά αποφασιστική και σίγουρα να έχει πάρει τον πρώτο λόγο όσον αφορά μετά τον γκολ του Βανάη που προηγείται με ένα 0. 15 λεπτά συμπληρώνουμε. Ακουστείτε πάντα το ποδοσφαιρικό αγώνα, φίλες και φίλοι, από το γήπεδο της Ανιωλίπολης. Με το ενδιαφέρον να συνεχίζετε. Η μπάλα τώρα δεξιά. Από παλιά τώρα που έκανε ο Πασπαλάς, πήγε κοντά του και ο Καπρέτζος. Κλέβει την μπάλα τώρα, για να δούμε. Θέλει να σουτάρει. Ο Καρατζιώτης θα κάνει το σουτ. Θα διώξει ο παίκτης της Ομόνιας. Τρέχει ο Γιαννουκίδης να βάλει το κορμί του. Προλαβαίνει, κερδίζει τη μονομαχία ο Σκέμπης. Ο οποίος γυρνάει την μπάλα πίσω. Για να δούμε τώρα με την μπάλα να προσπαθεί. Δεν μπόρεσε εδώ ο Τασουλίδης. Έγινε το κλέψιμο. Και έχουμε στη συνέχεια κατοχή σε φάουλ που κερδίζει. Η μπάλα είναι όμως. Να δούμε τώρα που θα δοθεί. Σε κατοχή για τον. Έχουμε διακοπή, προφανώς. Να δούμε αν είναι για τον Ιωνικό ή για την Ομόνια. Πάντως είδαμε τις δύο ομάδες σίγουρα να μπαίνουν ψυχικά αποφασιστικές. Το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων όμως είναι αυτό που έδωσε κίνητρο στον αγώνα. Με την ομάδα του Γιάννη Ανανιάδη, με καθαρές σκέψεις, να έχει ανοίξει το σκορ χάρη στον γκολ του Ιβανάη και να προηγείται με ένα 0. Από εκεί και πέρα η συνέχεια αναμένεται να είναι σίγουρα ιδιαίτερα συναρπαστική. Στον αγώνα που συνεχίζεται με ενδιαφέρον. Για να δούμε τώρα την μπάλα που θα πάρει θέση. Να εκτελεστεί αυτό το φάουλ τώρα από τον Καρατσίδη. Καρατσίδης τώρα παίρνει φορά. Κάνει την παράλληλη σέντρα. Η μπάλα πέρασε από διαμεντικούς εκεί του Ιωνικού, αλλά δεν βρήκε κανέναν. Οπότε θα καταλήξει πίσω για τον Καραμπέση. Όπως βλέπετε, βλέπουμε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε επιθετικά. Η Ομόνια κατάφερε ουσιαστικά να μπει ψυχικά αποφασιστική και ξεκάθαρη, να ανοίξει το σκορ, να πάρει τον πρώτο λόγο και να έχει σίγουρα και την ψυχολογία με το μέρος της. Από εκεί και πέρα ψάχνει τη λύση ο Ιωνικός, που είναι πίσω με αυτό το 1-0. Με τα κουνάκι μπροστά η μπάλα από το Βογιατζή, δεν πέρασε. Κλέβει ωραία ο Γεωργιάδης. Η κατοχή τώρα από δεξιά. Καραούλας. Το σούτ από την άλλη μεριά. Πίσω στα πόδια τώρα, για να δούμε. Ζαμανόπουλος δεν πέρασε. Θα γίνει τώρα μια παλιά. Γύρισε την μπάλα. Γεωργιάδης. Προσπαθεί τώρα μπροστά ο Κοτάκης. Πλάγιο. Πασπαλάς. Ανοίγει χώρο. Γύρισε μπάλα πίσω. Γύρισε τώρα από την άλλη μεριά. Πασπαλάς. Θα κάνει μια παλιά τώρα δεξιά. Δεν πέρασε τελικά εδώ. Τώρα βγαίνει τώρα έξυπνα. Κάνει την κίνηση τώρα με τα κουνάκι που γύρισε την μπάλα πίσω ο Βογιατζής. Από τα πόδια από τον Δεκάκη. Πασπαλάς. Η προβολή από τον παίκτη της Ομόνιας. Εδώ κερδίζει μονομαχίες. Για να δούμε μόνος του. Ανοίγει την μπάλα. Και βγαίνει τώρα πολύ έξυπνα μπροστά. Για να δούμε τώρα την ενέργεια του Καραούλα. Καραούλας που ζητάει. Εκεί βοήθεια, έρχεται ο Γιαννουκίδης. Γιαννουκίδης τώρα με την μπάλα. Στον Καρατσίδη. Γιαννουκίδης. Προσπαθούν οι δύο παίκτες να συνεργαστούν. Διώχνει ο Ιωνικός. Περνάει την μπάλα ωραία ο Τασουλίδης. Ανοίγει χώρο τώρα και βγαίνει από δεξιά. Προδρόμου. Για να δούμε. Θέλα σουτάρι. Προδρόμου. Ψάχνει χώρο. Κάνει σέντρα. Κεφαλιά που πήγε να γίνει. Έβαλε τα πόδια του και ο παίκτης εδώ της Ομόνιας. Λίγο επικίνδυνα. Τελικά έχουμε κόρνερ. Στο 19 του πρώτου ημιχρόνου μπήκαμε. Ένα γρήγορο γκολ από το 8ο λεπτό. Κρατάει με ζωηρό ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι,
το σημαντικό παιχνίδι της Α κατηγορίας της Ένωσης Μακεδονίας στην ευόλυμη αγωνιστική για την τέταρτη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Εδώ από το γήπεδο της Ανολιούπολης, όπου η Ομόνοια Σταυρούπολης υποδέχεται τον Ιωνικό. Κόνα για τον Ιωνικό τώρα που θα πάρει θέση. Καπρέτζος θα πάρει θέση να το εκτελέσει. Στο πρώτο δοκάρι διώχνουνε υπέ της Ομόνοιας, αλλά έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ που κερδίζει ο Ιωνικός. Η μπάλα απευθείας στη σέντρα. Η κεφαλιά εδώ έκλεψε την μπάλα. Προσπάθησε ο Φουστέρης να απειλήσει τον Γεωργόπουλο που έφυγε η μπάλα μέσα από αμυντικούς και τη Ομόνοια, αλλά κατέληξε out. Χαμένη ευκαιρία εδώ για τον Ιωνικό. Προφανώς θα ζητήσει την ισοφάριση. Στο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπετε ότι γίνονται μάχες σώμα με σώμα από τις δύο ομάδες. Με κοινό στόχο βέβαια την επίδειξη της νίκης. Γεωργόπουλος αλλάζει ωραία την πορεία της μπάλας. Προσπάθεια τώρα για την Ομόνοια. Έκανε την κίνηση προηγουμένως ο Καραούλας. Βγαίνει τώρα μπροστά. Κλέβει ο Ιωνικός. Ξανά κατοχή για την Ομόνοια. Και αντεπίδες τώρα που βγαίνει. Ωραία ο Κοτάκης. Άνοιξε την μπάλα. Γιαννουκίδης. Θέλει να κάνει σέντρα. Βγάζει έξυπνη παλιά. Βγαίνει από τα πλάγια. Βάζει τα πόδια του Καραούλας. Για να δούμε. Κλέβουν του Ιωνικού. Βογιατζής. Θα πετάξει την μπάλα έξω. Το 1-0 είναι αυτό που μένει φυσικά στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα να δούμε τα πράγματα πώς θα κυλήσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αφού όπως αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι έχει σίγουρα ξεχωριστή σημασία. Με σκόρε πάντα τον Ιβανάη. Η Ομόνοια προηγείται με αυτό το 1-0. Για να δούμε τώρα η Ομόνοια τώρα μπροστά. Εδώ το σούτ που έγινε και χάθηκε ευκαιρία από τον ίδιο παίχτη το σκόρε του αγώνα να ψάξει ένα δεύτερο γκολ. Έκανε την κίνηση. Δίπλα του ήταν ο Καραούλας, αλλά δεν το άλλαξε καλά την μπάλα. Με αποτέλεσμα να κάνει ο ίδιος το σούτ και να καταλήξει, όπως είπαμε, out. Συνεχίζει η Ομόνοια σίγουρα να είναι αποφασιστική στον αγώνα, έχοντας πάντα τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού. Με τον αγώνα, όπως είπαμε, να παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Η μπάλα στα πόδια τώρα από τον Καρατσίδη. Έκανε την κίνηση. Εδώ μια παλιά που βγήκε δεν πέρασε. Η μπάλα περνάει από όλους. Ο Τσούλε κερδίζει τη μονομαχία. Ανοίγει χώρο τώρα την άλλη μεριά. Η Βανάη πέρασε. Ένα σούτο τώρα από τον Καραούλα. Για να δούμε τώρα, προσπαθεί να βγει. Η σέντρα πήγε για κεφαλιά, ο πέτσε εδώ ο επιθετικός της Ομόνοιας, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Έχουμε... Καραούλας. Ζαμανόπουλος. Η μπάλα βγαίνει τώρα δεξιά. Προσπαθεί εδώ και περνάει ο Πέτσος εδώ της Ομόνοιας που στρώνει την μπάλα. Για να δούμε το σουτ που γίνεται. Εδώ ζητάει ένα χέρι. Προφανώς στην ενέργεια που έγινε ο Τσούλε. Αλλά τώρα έχουμε φάουλ τώρα για τον Ιωνικό. Hey!
Κατοχή τώρα με την μπάλα από δεξιά ο Τασουλίδης. Δεκάκης. Πασφαλάς. Δεκάκης. Για τον Ιωνικό. Ανοίγει χώρο. Περνάει ωραία την μπάλα. Προωθεί τώρα το Βουστέρι από παλιά που έβγαλε προηγουμένως. Εκεί ο Καπρέτζος. Η σέντρα. Απομάκρυναν οι αμυντικοί εδώ με το διώξιμο που έκανε. Και στη συνέχεια πίσω. Ενώ ο Ζαμανόπουλος ήταν που έκανε την ενέργεια. Στη συνέχεια η μπάλα από την επιθετική προσπάθεια του Ιωνικού. Λίγο από την αιστεία του Γεωργόπουλου. Out. Για να δούμε ένα γκολ πολύ νωρίς και σίγουρα πρωτοβουλίες και ενέργειες των παιχτών των δύο ομάδων συνεχίζουν να κυριαρχούν αγωνιστικά στο παιχνίδι. Με τον αγώνα βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού όπως είπα είναι λογικό ότι και οι δύο ομάδες έχουν κοινό στόχο την νίκη. Η Ομόνια όμως είναι αυτή που είναι μπροστά και έχει πάρει τον πρώτο λόγο. Και αυτό αναδεικνύει βέβαια ότι προσπαθεί να διεκδικεί στη σημερινή επιτυχία. Με τους φιλοξενούμενους να ψάχνουν τη λύση, αλλά οι γηπεδούχοι δείχνουν να έχουν καλά στοιχεία και ουσιαστικές κινήσεις στο σημερινό αγώνα. Πλάγιο για τον Ιωνικό. Εκτελέστηκε. Για να δούμε τώρα με την μπάλα. Έκανε την κίνηση. Προσπάθεια τώρα να γίνει ένα σούτ. Για να δούμε, βάζει τα πόδια του πριν προλάβει να ολοκληρώσει ο Καρατζιώτης. Ο Πέτσος εδώ αμυντικός της Ομόνιας θα διώξει την μπάλα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Στο 26 του πρώτου ημιχρόνου. Εκτελείται απευθείας. Η κεφαλιά που έγινε από τον Φουστέρη προσπάθησε να την προωθήσει προς την εστία του Γεωργόπουλου πάνω από τα δοκάρια out. Βαλιά τώρα που έγινε γρήγορα από τον Φουστέρη δεν πέρασε. Για με το σούτ που πάει να κάνει, Μπαλιά θέλει να βγάλει, το σουτάρι. Ο Τσούλε, η μπάλα στην αγκαλιά του Καραμπέση. Εδώ καλή ενέργεια από τον έμπειρο παίκτη της Ομόνιας. Φουστέρης με την μπάλα στα πόδια του. Γύρισε τώρα σε ένα χώρο τώρα δεξιά. Εκεί που προωθεί την μπάλα, για να δούμε. Θέλει να βγει. Πήγε ο Σκέμπης, δεν πέρασε. Ανοίγει χώρο. Θα κάνει μια μπαλιά. Θα σουτάρει απευθείας ο Φουστέρης. Οι κόντρες. Δοκιμάζει βαθιά παλιά ο Καπρέτζος, οι κόντρες, η μπάλα φτάνει από την άλλη μεριά, έρχεται τώρα με αποδέχτη τον προδρόμο. Πήγε και ο Τρόπιος. Πίσω η μπάλα στο Γεωργόπουλο. Για να με τώρα θα προωθήσει την μπάλα εκεί που κάνει την κίνηση, βγαίνει τώρα ο Καρατσίδης με την μπάλα στα πόδια του. Ανοίγει χώρο. Τρέχει να διεκδικήσει. Η σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους. Προσπαθεί εδώ να κλέψει αλλά δεν μπόρεσε. Με αποτέλεσμα η μπάλα να είναι στην κατοχή τώρα σε μια παλιά. Έβαλε τα πόδια τώρα εδώ ο Καραούλα, σταμάτησε την πορεία, πλάγιο σταματώντας την επιθετική προσπάθεια του Ιωνικού. Το 1-0 εξακολουθεί να μένει από πολύ νωρίς με σκόρ τον Ιβανάη. Η Ομόνια Σταύρου προηγείται 1-0, θυμίζω,
σε αυτή την ευόλυμη αγωνιστική της Α' κατηγορίας της Ένωσης Μακεδονίας για την τέταρτη αγωνιστική του Ιωνικού. Έχουμε παλιά τώρα μπροστά, προσπαθεί να βγει τώρα σε αντεπίθεση για να δούμε τώρα η ενέργεια που κάνει ο Γιαννουκίδης. Ανάμεσα ο Ιβανάη προσπάθησε να περάσει και τον Πασπαλά αλλά και τον Σκουλαριώτη. Σταμάτησε η πορεία της μπάλας, με αποδέχτη τώρα γρήγορα από τον Τασουλίδη που έκανε παλιά να θέλει να βγει. Γύρισε η μπάλα πιο πίσω. Κουστέρης για τον Βογιατζή. Η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Τασουλίδη προηγουμένως. Άλλαξε τώρα ο Σκέμπης, άλλαξε για τον Καπρέτζο. Θέλει να γίνει το σούτ. Καπρέτζο σουτάρει τώρα απευθείας. Σε καλή θέση ο Γεωργόπουλος. Δεν αφηδιάζεται. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο σούτ του Καπρέτζου. Για τον Ιωνικό. 30 λεπτά. Ακόμα 15 λεπτά. Για το πρώτο ημίχρονο. Εδώ στο γήπεδο της Ανιολιούπολης. Όπου ακούτε σίγουρα ένα από τα σημαντικά παιχνίδια της Α' κατηγορίας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Μόνιας Σταυρός Ιωνικός πάντως στο 1-0. Εδώ προσπάθησε ο Σκέμπης, η μπάλα γύρισε πίσω. Δεκάκης για τον Καραμπέση. Θα κάνει μια παλιά. Εδώ προσπαθεί να βγει, δεν πέρασε. Εδώ θα βγάλει μια σέντρα, προσπάθησε να σηκωθεί και η κεφαλιά, ο Φουστέρης δεν μπόρεσε. Θα γίνει απευθύνση παλιά. Διώχνει. Θα γίνει ένα σούτ εκεί από τον Καπρέτζο. Έρχεται τώρα ο Καρατζιώτης. Για δούμε τώρα την μπάλα που κλέβει τώρα και θέλει ο Ραούλας. Που επιμένει. Έξυπνη κίνηση από τον Γιαννουκίδη. Θα γίνει μια παλιά. Μπάλα τώρα για να δούμε, προσπαθεί να δοκιμάσει το σούτ. Έβαλε το κορμί του, αλλά δεν ολοκλήρωσε όπως ήθελε ο Κώστας ο Τρόπιος, ο αρχηγός. Η μπάλα είναι πίσω για τον Καραμπέση. Καπρέτζος. Προσπαθεί να βγει. Μπροστά ο Ιωνικός που δεν μπορεί στα βήματα εκεί ο προδρόμου. Πες, πες, πες.
Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Πες μου. Προσέξεις. Το πάθημα σου είναι να γίνει μέσα μου. Ποιος θέλεις. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε. Η μπάλα είναι πίσω τώρα με τον Πασπαλά. Θα γυρίσει τώρα σαν χώρο, τώρα προσπαθεί. Από τα πόδια του δεκάκι. Καραμπέσης. Καπρέτζος. Θα βγάλει μια παλιά που δεν πέρασε. Έχουμε πλάγιο. Τι να μην θέλω να φορώ, μαλάκα, κάπρο, όλα έτσι απλά είναι. Πάτε ρε, δυνατά. Κοντά στη δεύτερη, κοντά στη δεύτερη. Καρατσίδης. Κοντά στη δεύτερη. Βγαίνει τώρα μπροστά, προσπαθεί να πατήσει την μπάλο ο Καπρέτζος. Οι κόντρες τώρα φτάνει και ευνοεί τώρα γρήγορα για να δούμε τον Ιβανάη, ο οποίος γίνεται κάτοχος. Υπάρχει φάουλ. 36ο λεπτό από το 8ο λεπτό, χάρη στον κόλ του Ιβανάη, η Ομόνια Σταυρός προηγείται του Ιωνικού με 1-0 στο ενδιαφέρον παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής για την ΑΦΑ κατηγορία Τσέρνης Μακεδονίας από το γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης. Σε ένα αγώνα που οι γηπεδούχοι δείχνουν σαφώς να έχουν καθαρές σκέψεις και τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχοντας σίγουρα ανοίξει το σκόρ από πολύ νωρίς. Με κοινό στόχο φυσικά την νίκη, αλλά η Ομόνια είναι αυτή που είναι μπροστά. Και έχει, όπως είπαμε, τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα να δούμε αν θα μπορέσει ο Ιωνικός να τη δράσει στη συνέχεια, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν βέβαια να αυξήσουν τη διαφορά του σκορ. Καρατσίδης θα πάρει θέση. Μπροστά η Ομόνια. Και δίπλα στα πλάγια ο Κώστας Λοτρόπιος, ο αρχηγός. Για να δούμε σε αυτή την εκτέλεση τι Τρόπιος αφήνει. Εκτελείται το σούτ από τον παίκτη της Ομόνιας, η κεφαλιά από κοντά. Προσπάθησε κάποιος με τα σώματα, ο Πασπαλάς διώχνει πριν προλάβει να γίνει κάποιο λάθος. Η μπάλα γύρισε πίσω από τον Ζαμανόπουλο. Η μπάλα από την άλλη μεριά. Φελεκίδης. Ζαμανόπουλος. Γεωργόπουλος. Γεωργιάδης. Για τον Καρατσίδη. Τσούλε. Μπροστά η Ομόνια. Δοκιμάζει παλιά ο Ζαμανόπουλος. Τρέχει εδώ ο παίκτης της Ομόνιας να δούμε αν θα προλάβει. Θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Τον πιέζει ο παίκτης του Ιωνικού. Παραχωρεί το πλάγιο. Εκτελέσει και γρήγορα. Ευκαιρία τώρα εδώ από κοντά. Μια κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Να λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά από αυτή την ενέργεια, η Ομόνια Σταυρούπολης θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ και ουσιαστικά καταφέρνει να ξεφύγει με τον καλύτερο τρόπο στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ έγινε το λάθος στην αιστεία του Καραμπέση. Έτσι έρχεται αυτό το δεύτερο γκολ μετά από αυτή την εξαιρετική ενέργεια στο 38ο λεπτό.
Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτό το αυτογκολ και την ενέργεια από την προσπάθεια του Τρόπιου. Η Ομόνια προηγείται με 2-0, που σίγουρα παίρνει τον απόλυτο κυριαρχό λόγο στο παιχνίδι. Εκεί υπήρχε μια κακή συνέχεια. Ο Κώστας Τρόπιος, ο αρχηγός, έκανε το σέντι. Οι αμυντικοί του Ιωνικού προσπάθησαν να διώξουν. Τελικά κατέληξε στα δίκια του Καραμπέση. Και έτσι έγινε το Ομόνια Ιωνικός 2-0. Η μπάλα πίσω από τα πόδια τώρα από τον Δεκάκη. Μαλλιά τώρα μπροστά. Συμπληρώνουμε το τελευταίο πεντάλεπτο και η Ομόνια καταφέρνει ουσιαστικά να έχει το πρώτο κυρίαρχο λόγο το αγώνα, αφού διαχειρίζεται πολύ καλά τις φάσεις. Όταν στο 38 ο Τρόπιος έκανε το σουτ, την μπάλα βρήκε αμυντικό παίχτη του Ιωνικού και κατάληξε στα δίκτυα. Έτσι με αυτό το αυτογκόλ η Ομόνια Σταυρός προηγείται 2-0. Και φυσικά έχει πάντα το πρώτο λόγο. Η Βανάη σουτάρει. Εδώ αποκρούει ο Καραμπέσης από την προσπάθεια του Τρόπιου. Και το αυτογκόλ από τον αμυντικό παίχτη του Ιωνικού, που μπερδεύτηκαν εκεί, κατάληξε στα δίκτυα του Καραμπέση. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ομόνια Ιωνικός 2-0. Με τους γηπεδούχους σαφώς ουσιαστικοί στον αγώνα. Με αυτό και θα δουλεύεις. Πήγε με αυτό. Σε πήγε να κατεβάσεις την κουβέρτα. Σε πήγε να κατεβάσεις την κουβέρτα. Είσαι πώς πληρώνονται αυτά. Τι μου το λες, τι να σε κάνω. Εσύ νόμιζες σε μια εβδομάδα θα γίνεις καλά. Έτσι νόμιζες. Πασπαλάς. Προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Έγινε εδώ τώρα η ενέργεια. Με την μπάλα τώρα δεξιά. Κλέβει ο παίκτης εδώ της Ομόνιας που ανοίγει ωραία στην πρόσφυγη που έκανε ο Κοτάκης. Η παλιά που έβγαλε μπροστά ο Τασουλίδης. Για να δούμε τώρα ευκαιρία. Offside υποδεικνύεται ο Τρόπιος, που έψαξε ένα τρίτο γκολ προφανώς για την ομάδα του, που έχει τον απόλυτο έλεγχο του πρώτου ημιχρόνου. Τελευταία λεπτά για την Ομόνια να προηγείται πάντα, φίλες και φίλοι, με 2-0 του Ιωνικού. Κατοχή τώρα από τον επιθετικό εκεί για να βγάλει κάποια σέντρα του Ιωνικού. Λάθος. Το εκμεταλλεύεται ο Τσούλε, ο οποίος προσπαθεί. Ανοίγει την μπάλα. Βγαίνει τώρα προς το αρχηγός. Ανοίγει χώρο και 3-0. Είναι απίστευτο με τον Ιβανάη μετά από ωραία σύστηση που δέχτηκε. Να λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Ομόνια πραγματικά εντυπωσιάζει σήμερα σε αυτό το εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, βλέποντας τα τραγικά λάθη που γίνονται του Ιωνικού, και 3-0 είναι γεγονός. Στο 43. Στη σέντρα τώρα ο Ιωνικός, ο οποίος με στιμής έπεσε πάνω στις πιέσεις των γηπεδούχων. Καρασιώτης. Μια πολύ μεγάλη εμφάνιση για τον Ιωνικό, για την Ομόνια Σταυρόπουλες, αυτό το πρώτο ημίχρονο, εντυπωσιάζοντας με αυτό το 3-0. Η Βανάη ο σκόρε του 3-0, μετά από ωραία σύστηση που δέχτηκε από τον Τρόπιο. 2 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Έτσι λοιπόν ο Ομόνια Σταυρόπουλες
Ιωνικός 3-0. Εντυπωσιακή η Ομόνια σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Πασφαλάς τώρα. Ανοίγει χώρο για τον Τασουλίδη. Προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Δεν πέρασε. Ασφαλάς. Ανοίγει χώρο. Προσπαθεί να περάσει. Πάνε, πάνε, πάνε. Για με αυτή την ενέργειά του. Εδώ προσπάθησε να περάσει, δεν πέρασε. Έχουμε κάρτα και φάουλ. Εδώ προσπαθεί, διεκδικεί την μπάλα. Για να προσπάθησε να περάσει. Βγαίνει ο Γεωργόπουλος από την εστία του. Βγαίνει τώρα σε αντεπίδεση τώρα ο Καρατσίδης, ο οποίος πατάει ωραία την μπάλα. Καρατσίδης ανοίγει χώρο, ξανά μπροστά η Ομόνια, που επιμένει σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Το διώξιμο από τους παίκτες εδώ του Ιωνικού. Και φάουλ μετά από την ασίστ του Φέστε, του Φιστέρη. Καθυστερείς του πρώτου ημίχρονου. Εντυπωσιακό σκορ για την Ομόνια Σταυρός που προηγείται του Ιωνικού με 3-0. Η μπάλα τώρα μπροστά για τον Βογιατζή. Από τα πόδια του Δεκάκη. Ασφαλάς. Το κλέσιμο πήγε να γίνει. Εδώ ζητάει φάουλ του Ιβανάη. Διαμαρτύρεται ο Ασφαλάς. Στην ενέργεια πάνω στον επιθετικό εκεί της Ομόνιας. Κόκκινη. Κόκκινη. Και αποβολή. Απευθείας. Έχουμε και κόκκινη κάρτα εδώ που βγαίνει και αποβολή. Με τον Πασπαλά να αποβάλλεται τώρα. Κίτρινη και κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη, μάλλον κίτρινη και κόκκινη. Πρώτα προφανώς κάτι άκουσε. Έτσι ο Νίκος Πασπαλάς θα αφήσει τον Ιωνικό εκτός το 3-0 με 10 παίκτες. Προδρόμου γύρισε την μπάλα, προσπαθεί εδώ να γίνει το 1-2. Ένα σούτ τώρα από την άλλη μεριά, η μπάλα καταλήγει. Και πριν ολοκληρωθεί αυτή η φάση, ο Ηλίας ο Χαψάς φυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Ανοιγιούπολης, που βρίσκει την Ομόνια Σταυρούπολης να εντυπωσιάσει. Με την αποδοσή της να προηγείται με αυτό το εντυπωσιακό 3-0 κόντρα στον Ιωνικό για την τέταρτη αγωνιστική της ΑΒΑ κατηγορίας της Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις εικόνες πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα της Ομόνιας Σταυρούπολης με τον Ιωνικό σε αυτό το 3-0. Ακόμα 45 λεπτά η Ομόνια στη σέντρα για να ξεκινήσει ο αγώνας που σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον με την Ομόνια Σταυρού που σίγουρα να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Ο Ιβανάη ο σκόρε των 2 από τα 3 τέρματα και από την ενέργεια του τρόπου για το αυτοκόλ που έγινε από τον παίκτη Ιωνικού. Ο Ιωνικός παίζει με ένα λιγότερο παίκτη μετά την αποβολή του Πασφαλά
Σίγουρα η Ομόνια Σταυρούπολης παρουσιάζεται ουσιαστική και αποφασιστική κόντρα στον Ιωνικό που μέχρι στιγμής δεν μπορεί να βρει το ρυθμό του. Σίγουρα πλήρωσε τα αμυντικά λάθη, αλλά και τη μέτρια εικόνα που παρουσιάζεται το σήμερα παιχνίδι. Πες και με ένα λιγότερο παίκτη. Έτσι η Ομόνια φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική. Παίρνοντα τον πρώτο λόγο σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική τη ΑΦΑ κατηγορία που διανύουμε για το ποτάμι τη Ένωση Μακεδονία για την ΑΦΑ κατηγορία. Από εκεί και πέρα θα δούμε τη συνέχεια και πώς θα κλείσει το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό με την ομάδα, θυμίσω φίλες και φίλοι, τη Ομόνια Σταυρούπολης να έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Για να δούμε τη συνέχεια σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε και από εκεί και πέρα είναι λογικό μέχρι το τέλος να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η μπάλα μετά από κόντρες θα καταλήξει εκεί που προσπάθησε να περάσει. Μπαλιά τώρα μπροστά από τον Τζούλε. Από ό,τι είχαμε και δύο αλλαγές, ο Ιαννίδης μπήκε, έφυγε ο Καρατζιώτης και ο Καπρέτζος στο 46. Γεωργόπουλος, για να δω συνέχεια. Με το χρόνο να κυλάει. Η μπάλα στα πόδια τώρα από δεξιά. Πόσο είναι. Παίζει, πάμε. Να σε κάνω. Για ποιο λόγο. Να πας. Έγινε κάποιο λάθος. Δεν με ψάξεις. Ψάξω. Η μπάλα από τα πόδια τώρα δεξιά από τον παίχτη εδώ τον Κώστα τον Τρόπιο. Γύρισε πίσω στον Γεωργόπουλο. Εδώ τώρα θα γίνει ένα σουτ, η μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ. Σε μια ώρα δηλαδή θα φτάσουμε. Θα τα πούμε άλλο. Για να δούμε τώρα το κόρνερ που θα εκτελεστεί για την Ομόνια που όπως είπαμε εξακολουθεί να προηγείται με αυτό το εντυπωσιακό 3-0. Θα γίνει μια σέντρα, η κεφαλιά, πάει να γίνει ένα σούτε από κοντά, το γύρισμα. Παρά την ενέργεια που έγινε από τον Καρατσίδη, μπάλα ψηλά πάνω από το δοκάρι του Καραμπέση, θα καταλήξει out. Ένα παιχνίδι που όπως αντιλαμβάνεστε η Ομόνια σίγουρα έχει περισσότερο τις πρωτοβουλίες, τον έλεγχο και τον πρώτο λόγο και προηγείται όπως είπαμε αυτό το εντυπωσιακό 3-0. Από εκεί και πέρα να δούμε τη συνέχεια. Η μπάλα φτάνει μετά από κόντρες. Εδώ υπάρχει πεσμένος κάτω παίχτης, μάλλον δεν τον είδε. Τώρα θα πετάξει την μπάλα έξω για να μπει και ο γιατρός στο αγώνα. Πού έχω έτσι ξεκινήσει να σου δείχνω τα ωραία. Αυτά που έχουμε μαθημένα, που ήταν από το δεδομένο. Εδώ, στο πετάκι σου θα πάει.
ξαναμπεί ο αρχηγός στον αγώνα. Έχουμε διακοπή τώρα του παιχνιδιού. Για να φύγει συνέχεια. Η μπάλα τώρα πίσω στον Γεωργόπουλο. Με το χρόνο βέβαια να κυλάει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 52 το αγώνα. Ομόνια Σταυρόπολης Ιωνικός 3-0. Τσούλε, δοκιμάζει παλιά. Βγαίνει ο Φελεκίδης. Προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω. Εδώ προσπάθεια τώρα να περάσει η μπαλιά στα πόδια από τον Φελεκίδη. Ο οποίος πιέζεται από τους αντιπάλους του, κλέβει ωραία την μπάλα. Έκανε την κίνηση προηγουμένως στην ενέργεια ο Ιβανάη. Γυρνάει πίσω για να καταλήξει και με αποδέχτη τον Γεωργιάδη. Γεωργόπουλος. Από την άλλη μεριά. Πεντηκοστό τρίτο λεπτό. Ομόνια Σταυρόπουλος Ιωνικός πάντα στο 3-0. Σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Φελεκίδης. Ζαμανόπουλος. Από τα πόδια από τον Γεωργιάδη. Τσούλε. Εδώ προσπαθεί να βγει τώρα σε μια μπαλιά. Φάουλ που κερδίζει. Ο πεσμένος κάτω προδρόμου στη σύγκρουση που είχε με τον παίχτη της Ομόνιας. Και κάρτα που είδε εκεί ο παίχτης της Ομόνιας από το διαιτή του αγώνα τον κύριο Χαψά. Ο Κοτάκης. Τασουλίδης για τον Φουστέρη. Έκανε την κίνηση, πήρε το φάουλ τώρα ο Ιωνικός. Ετοιμάζεται δύο αλλαγές να κάνει η Ομόνια, όπως έγιναν και από πλευράς από τον Σοκράτη Χουνουσδίδη για τον Γιάννη Ανανιάδη. Για να δω αν δεν κάνω λάθος, φεύγει ο Καρατσίδης. Να δούμε λίγο τους παίκτες που φεύγουν. Ο Καρατσίδης και ο Ιβανάη πρέπει να είναι αυτοί που φύγανε. Φεύγει το 9 και το 16. Ας πω στη θέση τους που μπήκαμε στο 55. Φάλ τώρα για τον Ιωνικό.
Τασουλίδης το εκτελεί. Η μπάλα στην κατοχή του Γεωργόπουλου που απλώνει τα χέρια του στο πρώτο δοκάρι και τελειώνει τη φάση. Όλα φαίνονται πιο ξεκάθαρα για την Ομόνια που έχει πάντα από τον πρώτο λόγο τον έλεγχο του παιχνιδιού και το σκορ στο μέρος της, επιδιώκοντας φυσικά τη νίκη του αγώνα. Προσπάθεια να βγει μπροστά. Ο Γιατζής. Σκουλαριώτης. Προσπαθεί να βγει. Πατάει την μπάλα. Πριν το κέντρο είσαι δύο. Ωραία, πάμε. Η μπάλα είναι πίσω. Από τον Γεωργιάδη. Προσπαθεί να πιέσει εδώ ο Σκέμπης. Συμπληρώνουμε 12 λεπτά. Προσπάθησε και ο Σκουλαριώτης, δεν πέρασε. Εδώ τώρα πάει να κάνει μια ενέργεια να αλλάξει την μπάλα. Κατοχή της μπάλας τώρα από την άλλη μεριά. Για να δούμε τώρα την ενέργεια να περάσει μπροστά ο Ιωνικός. Προσπάθεια τώρα να βγει μπροστά. Στο 59 μπήκαμε. Τασουλίδης. Προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Μαλλιά τώρα από αριστερά. Τελείωσε. Για να δούμε τώρα αυτή η προσπάθεια. Γράψε. Μπάλα είναι πίσω. Εκεί που προσπαθεί ο Τσούλε τώρα να βγάλει μπαλιά. Περνάει ωραία τώρα στον Φελακίδη.
ο οποίος θα κάνει τη σέντρα για να με πήγε να προλάβει, αλλά δεν μπόρεσε. Η έξω από τον Καραμπέσιο μπλόκαρε την μπάλα. Ιωαννίδης για τον Ιωνικό. Προσπάθησε εκεί να παίξει το 1-2. Πάει και ο Βογιατζής. Βακαλόπουλος. Πλάγιο. Βακαλόπουλος θα πάρει θέση να εκτελέσει το πλάγιο. Η μπάλα χωρίς πρόβλημα πίσω στον Γεωργόπουλο. Καλά ρε, ακούς τα τηλέφωνα σε παίρνω, δεν τα ακούς. Άσε το μικρόφωνο, δεν πέντε μίλα. Άσε το ένα λεπτό ρε. Τι, η Μπαρτσελόνα παίζει. Άσε το μικρόφωνο κάτω δύο λεπτά και τραβήξουμε. Πόσο είναι, πόσο είναι. Έχουμε την μπάλα σε ένα πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα. Τεκάκης γύρισε από τα πόδια του Τασουλίδη. Εδώ προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά που καλύπτει ο Πέτσης εδώ τώρα του Ιωνικού Καραμπέσης που πρόθεσε την μπάλα μπροστά για να δούμε τώρα ο Ιωαννίδης θέλει να βγάλει μπαλιά. Τρέχει να πατήσει την μπάλα, πήγε στα βήματα ο προδρόμου, δεν μπόρεσε τελικά να ολοκληρώσει. Κάλυπταν αμυντική, ο Γεωργόπουλος γίνεται αποδέκτης. 62ο-63ο λεπτό. Το 3-0 για την Ομόνια Σταυρόπουλος εξακολουθεί να μένει στη συνάντηση κόντρα στον Ιωνικό. Στη σημερινή ενδιαφέρουσα αναμέτρηση θυμίζω για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Μια παλιά τώρα μπροστά. Ευκαιρία τώρα για να δούμε για τον αρχηγό που θα σουτάρει. Προσπάθησε εδώ ο Τρόπιος ο Κώστας και η μπάλα τα ελληνικά στα δίκτυα. Παρά την ενέργεια από τον παίχτη εδώ του Ιωνικού να σταματήσει, ο Τρόπιος θα νικήσει και τον αμυντικό αλλά και τον Βουβλάκα και θα γράψει μέσα σε αποθέσει το εντυπωσιακό αυτό 4-0. Στο 63. Με τον Κώστα Τρόπιο σκόρε το αγώνα που πήρε την μπάλα, έκανε το διαγωνισμό, δεν μπόρεσε εκεί ούτε ο Καραμπέλης αλλά ούτε και αμυντικός εκεί. Του Ιωνικού να σταματήσει την πορεία. Έτσι λοιπόν εντυπωσιακή νίκη για την Ομόνια Σταυρόπολης. Πολύ βαρύ σκορ για τον Ιωνικό που πληρώνει τα πολλά λάθη που έγιναν σήμερα στον αγώνα. Ενώ πέσει και με ένα λιγότερο παίχτη. Αν και έτρεξε εκεί ο Βακαλόπουλος, αλλά δεν τα κατάφερε. Προβολή τώρα και πάλι, αλλά φάουλ που χρεώνεται τώρα στον Τρόπιο. Στο σκόρ του 4-0 που χαμογελάει. Με την ομάδα του σίγουρα ουσιαστική και αποφασιστική στο σημερινό αγώνα. Να εντυπωσιάζει. Φουστέρης, γύρισε την μπάλα. Δεκάκης. Βογιατζής. Έχουμε τώρα ένα φάουλ για τον Ιωνικό που έχει δεχτεί σίγουρα αυτό το βαρύ σκορ. Όπως είπαμε, εντυπωσιακή και ουσιαστική η Ομόνια. Κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα, δείχνοντας σίγουρα τους στόχους και την καλύτερη συνέχεια που θέλει η ομάδα του Γιάννη.
Ανανιάδη, προβληματισμένο ο Σοκράτης Κονουζίδης που περίμενε σίγουρα διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν τα είδε από τους παίκτες του. Και έτσι δέχεται αυτό το βαρύ. Το σούτ τώρα που γίνεται από τον Βογιατζή, η μπάλα τελικά κατέληξε σε κόρνερ. 4 γκολ από τους γηπεδούχους, μια αποβολή του Πασφαλά και σίγουρα κυριαρχία απόλυτη στην Ομόνια που έχει την μπάλα περισσότερο στα πόδια της αλλά και τον έλεγχο με τα πολλά λάθη του Ιωνικού που όπως είπαμε σίγουρα κάνει ίσως την πολύ μέτρια εμφάνιση στη φετινή χρονιά εδώ στο γήπεδο της Ανεπιόπολης κόντρα στην Ομόνια που φαίνεται πιο ψυχωμένη αλλά και πιο αποτελεσματική. Βογιατζής θα πάρει θέση, εκτελεί το κόρνερ. Διώχνουν οι παίκτες της Ομόνιας που έχουν μπροστά και πίσω σίγουρα τον έλεγχο και τον πρώτο λόγο. Εδώ τώρα για να δούμε, προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα, πήγε να παίξει με τον Βογιατζή από την παλιά που πήγε να βγάλει ο επιθετικός εκεί. Δεν πέρασε. Του Ιωνικού. Η μπάλα τώρα από την άλλη μεριά. 67ο λεπτό. Ομόνια Σταυρόπολης, Ιωνικός 4-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση και εικόνα και σκορ από την Ομόνια. Με έναν Ιωνικό πολύ μέτριο με τα πολλά λάθη που όπως είπαμε τα διαχειρίζεται ανάλογα η γηπεδούχο ομάδα που κυριαρχεί αγωνιστικά. Η μπάλα τώρα γύρισε σε ένα χώρο που από την άλλη μεριά. Για δούμε τώρα, έρχεται μπροστά. Έκανε την κίνηση ο Μιχαηλίδης. Άλλες δύο αλλαγές βλέπω να ετοιμάζονται. Φεύγει τώρα ο αρχηγός ο Τρόπιος. Στο 68. Και το 7. Και ο Καραούλας. Στο 68. Οι αλλαγές αυτές. Το 23ο λεπτό δεύτερο ημιχρόνου. Για να περάσει άλλους δύο παίκτες, ο Γιάννης Ανανιάδης που είναι σίγουρα απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα και από τον ρυθμό που έδειξε. Η Ομόνια που φάνηκε ουσιαστική και αποφασιστική. Εντυπωσιάζοντας με αυτό το 4-0. Όλα φαίνεται να κρίνονται από πολύ νωρίς εκεί που οι γηπεδούχοι σαφώς κατάφεραν να βρουν τον δρόμο στα δίχτυα και να πάρουν τη διαφορά. Βακαλόπουλος, προσπάθησε ο προδρόμου. Πιέζει εκεί ο... ο Σαλονικίδης. Έχουμε την μπάλα τώρα πίσω για τον Γεωργόπουλο που φαίνεται να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα. Μπροστά η Ομόνια Σταυρόπουλος τώρα και πάλι. Η Βανάη που γύρισε. Για να την προσπάθεια τώρα να βγει, πιέζει εδώ ο Βογιατζής.
Μια παλιά τώρα γρήγορη. Με την μπάλα τώρα γρήγορα ο Σκολαριώτης. Έχουμε συνέχεια τώρα για τον Ιωνικό. Στο 70, 20 λεπτά ακόμη. Όλα γίνονται πιο ξεκάθαρα, σαφώς, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση για την ομάδα της Ομόνιας που έχει τον απόλυτο λόγο. Με το που θα σφυρίξει λίγο κατευθείαν, μολύβα. Ναι, Η μπάλα τώρα δεξιά. Εκεί που ελέγχεται τώρα από τον Μιχαηλίδη. Γεωργόπλος τώρα με την μπάλα. Όλα γίνονται πιο ξεκάθαρα όσο και λέει ο χρόνος. Φυσικά σε αυτό το ημίχρονο η Ομόνια θα φτάσει σε μια εντυπωσιακή και άνετη νίκη, όπως αποδείχτηκε. Όπως αντιλαμβάνεστε, παίρνει και τον πρώτο λόγο. Κατοχή τώρα από δεξιά σε μια παλιά που έγινε, αλλά δεν πέρασε. Σκέμπης. Προσπάθεια τώρα εδώ για να βγει μπροστά. Έβαλε τα πόδια του, έκανε την κίνηση ο Δεκάκης. Για δούμε τώρα αλλαγή τώρα γρήγορα από τον Ιωαννίδη. Τασουλίδης, Ιωαννίδης, η μπάλα χωρίς πρόβλημα πίσω στον Γεωργόπλο. Θες να πας πίσω και να έρθεις, τι θες, ό,τι θες, δεν θα πάω πίσω.
Πάνω από εκεί. Και τα έχουμε σαν προπονήσεις. Θα τα έχει προπονήσεις. Άλλο. Θα είναι η Λιωπούλου, θα κάνει κανένα. Άλλο θα έτσι. Εντάξει. Εδώ είχαμε μια ακόμη αλλαγή. Ο Σκέμπης έφυγε από τον αγώνα. Στο 76. Παίζει το 4 είναι. Πάμε. Για δούμε τώρα την επέδεση για την Ομόνια τώρα από αριστερά που βγαίνει ξανά μπροστά. Κόρνερ. Αν είμαι απόγευμα και έχουμε παιχνίδια σε ζωή σαν με δίκα λίγο να ξανά αλλά δεν στο χέρι μου. Τώρα καλά τα παιδιά που φύγανε, απολυθήκανε και ήρθαν και μήκοι και καρολίζονται. Και δεν βοηθάνε, δεν είναι εξαιρετική, δεν θέλω, σας βοηθούσα να εξαιρετικά. Στην κορμάρα τους, ό,τι πρώτη δεν μπορούσε, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να, ναι, αν δεν έχετε το μάκι, πήγαμε σαν ναι. Αλλά που είχα το μάκι, μόνο μάκι μου. Το μάκι δεν μπορείς να φτάσει, κουράζεται. Τώρα το κάνει για μένα. Εδώ κεφαλιά, εδώ έτυπος, εκεί απόκλουσε. Που χάνεται τεράστια ευκαιρία προφανώς για ένα ακόμη γκολ για την Ομόνια Σταυρούπολης μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Προσπάθησε και να νικήσουν τον Καραμπέρι. Και ο Καραμπέσης έδιωξε σωτήρια με την επέμβασή του, ο οποίος γίνεται και πάλι αποδέκτης. Είναι λογικό, η ψυχολογία είναι υπέρ της Ομόνιας. Ο Ιωνικός σήμερα βρέθηκε σε μια πολύ άσχημη μέρα. Δέχτηκε αυτό το βαρύ σκορ. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Τα πολλά λάθη αλλά και η επιμονή των γηπεδόχων για φαστικές κινήσεις έδωσαν το δικαίωμα στην ομάδα του Γιάννη Ανανιάδη να πανηγυρίσει σίγουρα μια άνετη επικράτηση. Όπως αποδείχθηκε τελικά το παιχνίδι. Τασουλίδης. Μπάλα πίσω. Εδώ καλύπτει τώρα ο Δεκάκης. Για να δούμε τώρα από κοντά, θέλει να σου ολοκληρώσει. Θα σουτάρει εδώ παρά στην κίνηση πάνω. Ο Γιαννουκίδης έκανε το σουτ, προσπάθησε να βρει τη διαφορά. Η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Καραμπέση θα καταλήξει out. Νέα αλλαγή για την Ομόνια. Γεωργόπουλος. Γύρισε τώρα εδώ απευθείας. Εδώ υπάρχει offside που υποδεικνύεται. Στο 79 μπήκαμε. Η μπάλα μπροστά. Προσπαθεί ο προδρόμου. Έχουμε φάουλ. Θα γίνει τώρα ένα σούτ απευθείας παρά την πρόθεση από τον Τασουλίδη. Μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια θα καταλήξει. Θα την εστεί εκεί το Γεωργόπουλο out.
Γιωργόπουλος. Μπροστά η Ομόνια. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που έκανε ο Σαλονικίδης αυτή την παλιά. Οι κόντρες, για να δούμε πως θα δέκεται σε μονομαχία. Ο παίκτης Ομόνιας που δίνει μάχες κερδίζει τις κόντρες. Έχουμε φάουλ για τον Ιωνικό. Ουστέρης, η μπάλα στα πόδια του. Προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά στην κίνηση που έκανε ο Βογιατζής. Η μπάλα γύρισε τώρα από την άλλη μεριά. Ουστέρης. Τασουλίδης. Οι κόντρες. Διεκδικεί την μπάλα και κερδίζει εκεί που έκανε. Καραμπέση συγκύρισε την μπάλα από την άλλη μεριά. Το παιχνίδι μετά το 4-0 έγινε τυπική διαδικασία για την Ομόνια Σταυρόπολης, που με άνετο τρόπο φτάνει στην κατάκτηση νίκης. Και σαφώς, όπως αντιλαμβάνεστε, βλέπει μια αισιοδοξία τη συνέχεια της παρουσίας της. Τσούλε γύρισε την μπάλα πίσω. Δοξανούν που παίζουν. Με 10 παίκτες ένα δεύτερο ημίχρονο. Μετά την αποβολή του Νίκο Πασπαλά. Εδώ γύρισε την μπάλα πίσω πέτσε του Ιωνικού. Βγήκε και ο Καραμπέσης. Άλλαξε την πορεία με τον Βογιατζή. Προσπάθησε ο Ιωαννίδης. Πλάγιο. Παλιά τώρα παριστερά για την ομάδα της Ομόνιας που γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά που πέταγεται εκεί τρέχει να διεκδικήσουνε. Με την μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Φελεκίδη. Κλέσιμο που έγινε από τον Τασουλίδη. Τσούλε, φάουλ. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Όλα γίνονται πιο σαφές εδώ και πάρα πολύ ώρα. Για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της Α κατηγορίας κρατάμε τα καλά στοιχεία των δύο ομάδων. Η Ομόνια ήταν αυτή που εντυπωσίασε, αλλά και φάνηκε πιο αποτελεσματική και ουσιαστική στις ενέργειές της, εντυπωσιάζοντας αυτό το 4-0 κοντά στον Ιωνικό, που ίσως παρουσιάζει μέτρια εικόνα σε ένα σημαντικό παιχνίδι που έδωσε και ίσως η πρώτη αυτή μέτρια εικόνα της φετινής χρονιάς, αφού τα πολλά λάθη που έγιναν
σίγουρα επηρέασαν πάρα πολύ τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι πιο ήρεμοι τα διαχειρίστηκαν και ουσιαστικά φτάσανε άνετα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό το 4-0. Με την Ομόνια να θέλει να κλείσει αν μπορεί, ψάχνοντας ένα ακόμη γκολ αφού συνεχίζει να είναι εντυπωσιακή στο ρυθμό της. Προδρόμου, με την μπάλα παίρνει φάουλ. Και κάρτα που είδε ο Ζαμανόπουλος. Φουστέρης. Θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά που έγινε από όλους. Εδώ προσπαθεί ήρεμα που βγάζει την μπάλα έξω. Μια παλιά τώρα με κεφαλιά που πήγε να προθήσει την μπάλα δεν πέρασε. Φουστέρης. Καραμπέτσης. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Δεκάκης. Πουστέρης. Προσπαθεί εδώ να βγάλει μια σέντρα. Ιωαννίδης. Θα πετάξει την μπάλα έξω. Τελευταία λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Εδώ υπήρχε offside. Η Ομόνια θα φτάσει στη νίκη σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική, βλέποντας την παρουσία της συνέχεια ακόμα πιο αισιόδοξα, αφού φάνηκε όριμη, διαχειρίστηκε τις φάσεις και σκόραρε. Τσούλε γύρισε την μπάλα, προσπαθεί τώρα εδώ να παιχτεί τον αδείο. Για με τώρα μια νέα αντεπίδεση που πάει να βγει προς το φινάλε του αγώνα. Εδώ θα στο πάρει την μπάλα σταματώντας την πορεία ο Φουστέρης, ο οποίος βγάζει παλιά μπροστά, Σκουλαριώτης. Τρέχει ο Προδρόμου, βγαίνει ο Γεωργόπουλος, διώχνει την μπάλα. Εδώ διώχνει ο Καραμπέτσης. Έχουμε φάουλ. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Όλα γίνανε πιο ξεκάθαρα. Φουστέρης τώρα προθεί την μπάλα για τον Ιωαννίδη. Γρήγορη παλιά τώρα που έγινε με την μπάλα να παίζεται ωραία το 1-2. Πάει ο Προδρόμου. Θέλει ο Γιατζής, ψάχνει χώρο να σουτάρει. Η μπάλα για τον Ιωνικό. Η κίνηση που κάνει, προσπαθεί ο Ιωαννίδης από παλιά που δέχτηκε. Το σούτ εδώ, Γεωργόπουλος εντυπωσιακά, θα απλώς τα χέρια του, θα σταματήσει την πορεία της μπάλας, αποφεύγοντας τη μείωση του σκόρου σε κόρνερ.
Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σφύριγμα από το διαιτή του αγώνα, τον Ηλία Χαψά. Τελικό αποτέλεσμα: Ομόνια Σταυρούπολης, ΑΣ Ιωνικός για την τέταρτη αγωνιστική της ΑΒΑ κατηγορίας της Ανατολικής Μακεδονίας. 4-0. Εντυπωσιακή νίκη για την Ομόνια Σταυρούπολης, που βλέπει μια αισιοδοξία την παρουσία της στο πρωτάθλημα ΑΒΑ κατηγορίας. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα. Η Ομόνια Σταυρούπολης έφτασε σε μια εντυπωσιακή νίκη με 4-0 κοντά στον Ιωνικό. Κώστας Τρόπιος θα μας πει πώς είδε το σημερινό παιχνίδι και πώς βλέπει τη συνέχεια της ομάδας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Ήμασταν πολύ καλοί. Εντάξει, πετύχαμε τον αντίπαλο σε κακό μέρος χρονιάς του. Συνεχίζουμε. Πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει τους στόχους που έχει θέσει? Τι κρατάς το σημερινό αγώνα? Περίμενες έτσι να πάρετε τόσο ανετό το παιχνίδι? Τόσο άντα, όχι, δεν το περίμενα, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα και το κάναμε. Τι είχε περισσότερο η ομάδα, πιστεύεις, όταν αντιπαλό σήμερα? Καθαρές σκέψεις, καθαρό μυαλό? Ναι. Και οργάνωση? Από αυτό όλα, πιο δύναμη. Πιστεύεις ότι μπορείτε να κάνετε και καλύτερα παιχνίδια συνέχεια? Σίγουρα. Ναι. Τι κρατάσατε σήμερα, τους βαθμούς και την εικόνα που δείξατε? Και βαθμούς και εικόνα, και κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε στην προπόνηση. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Πάμε σε έναν ακόμα παίκτη να μας πει το όνομά του. Κουμαλάτσικης Φώτης. Φώτη, για πες. Εντάξει, ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στη μεγάλη ομάδα. Συγχαρητήρια. Σε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ένα 4-0. Ξεκάθαρο. Πιστεύω η ομάδα μπορεί πολλά παραπάνω και ο στόχος μας είναι η άνοδος. Τι κρατάς από τη σημερινή αγώνα, και τους βαθμούς και την εμφάνιση και το τρέξιμο? Και τα δύο, όλα, ναι. Πιστεύεις θα κάνετε και μεγαλύτερες εμφανίσεις? Ναι, μεγαλύτερες. Ωραία. Συνεχίζουμε δυνατά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη σημερινή πρόταση μας από το γήπεδο της Ανεολιούπολης. Το αποτέλεσμα Ομόνια Σταυρούπολης Ιωνικός Διαβατών, θυμίζω, 4-0. Βαριά ήταν για τον Ιωνικό σήμερα και μέτρια εικόνα. Τα πολλά λάθη που πλήρωσε η ομάδα του Σωκράτη Σογνωνιζίδη, η Ομόνη Σταυρούπολη σίγουρα έδειξε ξεκάθαρη στο στόχο τη που πήρε τελικά τους βαθμούς και τη νίκη με άνετο τρόπο. Τίποτα περισσότερο. Κρατάμε τα στοιχεία των δύο ομάδων. Παράπονα για τον Ιωνικό προφανώς και την απόλυτη του Πασπαλά. Αλλά σίγουρα είδαμε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι πιστέψαν περισσότερο και δικαίως έφτασαν στην κατάξυση των τριών βαθμών. Από μένα, από όλους εμάς εδώ από το γήπεδο της Ανεολιούπολης, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Το μαζεύει τώρα. Απέναντι το απέναντι το περιμένεις, θα Σταύρο. Περίμενε. Μάστο και βάλ' το λίγο. Να το βάλω, ρε. Έστε, Σταύρο. Ακριβώς, φάτσε από το γήπεδο. Λοιπόν, θα τον δεις και θα τον δεις. Άντε πάνω. Και φόρτισε τέτοια. Έτσι, θα μπεις και θα τα δεις. Τσέφ, που μην ρωτάς. Τσέφ, που. Εσύ Κώστα, τι ξέρουμε, δεν τα είπαμε. Στέλνω στην εκεί τελείω δεν τα βλέπεις. Καλό πλάνο θα είναι. Έλα σε βάλω και μια ακόμα, ίσα ίσα έχω μπαταρία. Πάνε γρήγορα. Ίσα ίσα βγαίνει. Ίσα ίσα. Εντάξει. Πάμε. Εντάξει, τώρα επειδή και έχουμε δάπτυ πολλά.